Ερυθρέα. Έχουμε δουλέψει σε πολύ σοβαρές βάσεις. Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρως συναγωνιστική ομάδα. Για μας προφανώς δεν είναι στόχος μόνο το να κατακτήσουμε ένα κύπελλο, είναι το να δείξουμε αθλητές μας σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Βέβαια, πρέπει να τονίσω κάτι άλλο. Για μας το Σύλλογο μεγάλη σημασία δεν έχει μόνο η ανάδειξη αθλητών, αλλά και η δημιουργία αυτών των ανθρώπων. Αξίζει να σας αναφέρω και μόνο ότι από τους 18 αθλητές που έχουν στο τμήμα έχουν ένα μέσο όρο βαθμολογίας 18,5 σχολείων. Δεν έχουν καμία αποβολή όλη τη διάρκεια της σεζόν και παίξαν ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο όλη τη χρονιά με μια πολύ παραγωγική επίθεση και μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Σκοπός του Σύλλογου είναι να δημιουργήσει ποδοσφαιριστές, να παίξουν σε πιο υψηλό επίπεδο. Και φαίνεται ότι είμαστε στον δρόμο. Για εμάς, και μια σημασία έχει η δημιουργία του παιδιού. Σήμερα μια ομάδα που έχω δουλέψει παρελθόν, μια πολύ σοβαρή ομάδα με πολύ καλές υποδομές. Ήταν ένας άξιος αντίπαλος και αυτοί έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια με ποιοτικούς παίκτες, προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Σήμερα είχαμε μελετήσει πολύ καλά τον τρόπο να παίξει τους. Είχαμε στήσει την ομάδα τον τρόπο που πληρώσαμε κάποιους βασικούς παίκτες από την ομάδα. Και θεωρώ ότι παράξενα είμαστε νικητές του τελικού. Πρέπει το σκορ θα μπορούσε να είμαστε πιο ψυχικοί να έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Και απλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας και μπορούμε να συμμετέχει πάλι. Δεν είναι μόνο ένα αποτέλεσμα, μπορεί να σκύπτει. Ενώ αν και το μέγα στη δημιουργία σωστών ανθρώπων και σωστών αθλητών. Αν δεν έχουμε στήριξη των γονιών, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι στο Σύλλογο έχουμε περάσει τη φιλοσοφία αυτή τη γονή. Δεν ασχολούνται μέσα από τα κάγκελα κανένα με τα παιδιά. Ασχολούμαστε μόνο με του προπονητέ, οι οποίοι είμαστε τυχιούχοι προπονητέ και δίνουμε μια σωστή βάση στα παιδιά. Ίσο είναι κάτι το οποίο το είχα πορεία και το είχα απευθύνει στου υπεύθυνου. Ότι αυτή η ομάδα η οποία σήμερα κέρδισε το τελικό του παθήματο παίδων τη ΕΠΣΑ, τη μεγαλύτερη ΕΠΣΑ στην Ελλάδα, με την προηγούμενη εβδομάδα είχε από εδώ ένα παίχτη στη διάθεση αυτή. Αυτό το τμήμα λοιπόν είχε μόνο ένα παιδί το οποίο συμμετείχε στην κοινωνία τη, στι προπονήσει και στην αξιολόγησή του. Είναι κάτι το οποίο εκφράσαμε και στην πρώτη αρχή. Και θεωρώ σήμερα ότι καταλάβαμε αρκετά πράγματα αρκετή από την πρώτη αρχή. Κερδίσαμε, είμαστε χαρούμενοι και πιστεύω ότι ο σημερινό αγώνα κρίθηκε πιο πολύ στην άμυνα και στην γρήγορη αντίληψη από άμυνα σε επίθεση. Ναι, ήμασταν. Παλέψαμε πολύ καλέ ομάδε και φάνηκε από τα αποτελέσματα και το πήραμε, το καταφέραμε. Τον αντίπαλο πώ τον είδε? Καλή ήταν. Είχαν προβλήματα αμυντικά, αλλά το άξιζαν περισσότερα πιστεύω. Στην Ερυθρέα εδώ που είμαστε, παίξαμε πολύ καλά. Πιστεύω ότι το αξίζαμε. Αυτό ήταν ο στόχος που θέλαμε να πετύχουμε όλο αυτό το χρόνο. Γι' αυτό παλεύαμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μας, τον κύριο Σπύρο του Τζίπρα, ο οποίος αυτός μας έδωσε τη δύναμη για να τα κάνουμε όλα αυτά. Ένα μεγάλο στους αθλητές, στους παίκτες μου. Όλοι με πάθος το πιστεύαμε, θέλαμε να πετύχουμε αυτό. Και τελικά δικαιωθήκαμε. Την αντίπαλη ομάδα πώς την είδες? Ήταν ένας, επειδή είχαμε παίξει και παλιά, ξέρω, ήταν ένας αξιόμαχος αντίπαλος. Και είχαμε κόντρα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι και αυτοί παίξανε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι εμείς δικαιωθήκαμε. Δεν θα πιο άτυχη στην αρχή, πρέπει να κάνουμε τα δύο δοκάρια να σκοράρουμε από τα δύο γκολ. Mm-hmm. Ήταν η ψυχολογία πολύ διαφορετική. Δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, το σημαντικότερο γκολ που δεχτήκαμε ήταν το δεύτερο, το οποίο μας έριξε αρκετά ψυχολογικά. Μιλήσαμε με τα παιδιά, συστήσαμε στο ημίχρονο να πάνε πιο δυνατά που είναι μέσα. Ίσως εντάξει, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι όπως πήγε, γιατί έχουμε να χάσουμε από πέρυσι. Από το πέρυσι τον Ιούνιο. Πρώτη ήττα. Ναι, πρώτη ήττα, γιατί σε τελικό θα γίνει. Είχαμε χάσει ούτε σε τουρνουά, ούτε σε φιλικό, ούτε πουθενά. Και τα παιδιά δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το αποτέλεσμα. Όμως δεν πειράζει, ζωή συνεχίζεται. Είναι πολύ καλοί παίκτες όλοι, τους πιστεύω και πιστεύω πάνω σε όλα καλά. Θεά, έξυπνα. Δεν πιστεύω ότι έχει καλύτερη ομάδα από εμάς, το ξέρουν και οι ίδιοι φυσικά. Είμαστε η καλύτερη ομάδα εμείς. Παρέθεση. Αλλά να σου πω κάτι, μετράει το αποτέλεσμα πολλές φορές, η διαχείριση του αγώνα, πολλά πράγματα. Παίξαν έξυπνα και τους αξίζουν πολλές συγχαρητήρια στα παιδιά. Και στον προπονητή τους, τον κύριο Τσίπρα που είναι φίλος από τα παλιά, από χρόνια. Σίγουρα πολλά παιδιά θα προωθούν στο εφηβικό και στην. Πρώτη ομάδα στην πορεία, είμαι σίγουρος ότι θα είναι στελέχη της πρώτης ομάδας πολύ σύντομα. Και είμαι σίγουρος ότι πολλά παιδιά από αυτά, επειδή έχουμε εδώ πέρα 6 στελέχη διευθυντής Αθηνών, 6 στελέχη, πιστεύω ότι πολύ σύντομα τα παιδιά αυτά θα φτάσουν πολύ ψηλά γιατί το αξίζουν. Να μας πείτε. Αυτό είναι της ΕΠΣΑ όπως υπάρχει, δεν είναι καθόλου πιεσμένο. Πρέπει να γίνονται αγώνες κάθε εβδομάδα και στο Πάσχα μέσα μια εβδομάδα μόνο καθόλου τα παιδιά. Πρέπει να παίζουν πάντα έναν ρυθμό. Πολύ ώρα γίνεται φέτος γιατί είχε 26 αγωνιστικές. Είχα μια διάρκεια σαν να μείνει πρωτάθλημα. Ήταν πολύ καλό. Το μόνο ζήτημα είναι ότι πρέπει να δυναμώσουν κι άλλο η δυναμική των ομάδων. Γιατί σας είπα ότι πρέπει να είναι εδώ και λίγο διαφορετικά τα σωματεία, όλα να δώσουν βάρος στις υποδομές τους. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί όσο πιο δυνατοί αγώνες γίνονται, τόσο πιο έτοιμα θα είναι τα παιδιά να ανεβούν.